Και θέλω τώρα πάμε να πάμε τηλεοπτικά, στα δικά μας. Πάμε σε τηλεοπτικά, γιατί έχω συναντήσει την Τζόρτζια Συρίχα, διευθύντρια του You Weekly, που μας λέει πάρα πολλά ωραία πράγματα και αποκλειστικά ρεπορτάζ μας δίνει. Για τον Αντένα, τι συμβαίνει με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αν θα πάει στο πρωινό στη θέση του Γιώργου Λιάγκα, συζητιέται, ακούγεται. Και ποια είναι η πρόταση που δέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας, τι να κάνει δηλαδή αν δεν κάνει το πρωινό. Πρώτη φορά αυτό το ακούμε. Και ποια θα πάρει τη θέση του στο πρωινό. Γιατί λες πια, αφού μπορεί να είναι και ο Γρηγόρης. Εδώ λέει πια, εδώ δίνει, βάζει μια γυναίκα για το πρωινό. Και τα σχολιάζει όλα. Τζόρτζια, γεια σου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ. Είμαστε εδώ στα γραφεία του You Weekly. Θέλω να μου πεις τι γίνεται με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιάγκα. Αυτή είναι μια κόντρα που κρατάει πολλά χρόνια. Ασχέτως αν κανένας από τους δύο δεν το παραδέχεται ή δεν θυμάμαι να το έχει παραδεχτεί, αλλά υπάρχει. Ακούστηκε ότι ο Γρηγόρης συζητάει του χρόνου να είναι στο πρωινό του Αντένα. Ναι, δεν πιστεύω ότι θα είναι στο πρωινό του Αντένα ο Γρηγόρης του χρόνου. Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε του γίνει μια πρόταση τηλεοπτική που λέει δεν την ξέρετε. Τηλεοπτική συντάκτη δεν την έχετε ψάξει. Υπάρχει μια πολύ σημαντική συνάντηση του Γιώργου Λιάγκα με τα στελέχη του Αντένα. Η πρόταση που του έχει γίνει είναι να πάει απέναντι από τον Νίκο Ευαγγελάτο. Νομίζω ότι θα διαφωνήσει με το θέμα της ώρας, γιατί αυτή τη στιγμή έχει χτίσει μια ζώνη, όπως και να το κάνουμε, και πηγαίνει και καλά η ζώνη του. Και υπάρχει και άλλο ένα πρόσωπο που θέλουν να είναι δίπλα του από άλλο κανάλι, αλλά αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί το πρόσωπο αυτό είναι ήδη σε άλλο κανάλι, υπάρχει το συμβόλαιο, ανανεώνει κάθε χρόνο το συμβόλαιό του, παρουσιάζει το πρόσωπο. Άντρες ή γυναίκα. Ω, δεν θα παίξουμε το παιχνίδι των 10 ερωτήσεων, Το πρωινό δεν θα έχει παρουσιαστεί, σωστά. Ναι, το πρωινό, είχε ναι. Ακουστεί κάτι για τη Μαριέτα Χρουσαλά. Είχαν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα. Τώρα βέβαια υπάρχει μια άλλη σκέψη από ό,τι μαθαίνω και μια κρούση για την Ελένη Τσολάκη να αναλάβει εκείνη το καθημερινό. Πάμε τώρα στην Βίκυ Χατζηβασιλείου. Θα γίνει εκπομπή, θα γίνει μάλλη παρουσιάστρια. Που ξέρω θα γίνει σίγουρα. Και μάλιστα εξετάζονται και κάποια πρόσωπα. Αν δεν κάνω λάθος, άκουσα Ράνια Θρασκιά, άκουσα Χριστίνα Λαμπύρη, άκουσα την Ελίνα την Παπίλα. Είναι όλα στημένα και έτοιμα. Θα είναι κάτι ανάλογο με την εκπομπή που παρουσίαζε παλαιότερα η Τατιάνα Στεφανίδου, που είχε κοινό, που είχε τηλεοπτικά, που είχε ρεπορτάζ. Επιστροφή της Σοφίας Αλιμπέρτη στην τηλεόραση. Ναι. Κάτσε να δούμε τι θα δούμε, γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Είναι 14 χρόνια, δηλαδή φαντάσου ότι έχασε σίγουρα μία-δύο γενιές η Σοφία Αλιμπέρτη. Η νεότερη γενιά όμως δεν την ξέρει, δηλαδή πρέπει να ξανασυστηθεί. Πάμε και στο Breakfast at Star, πώς βλέπεις τα πράγματα εκεί. Ο Εντεοκλής και η Παύλου και η Ελένη Χατζίδου είναι δύο πολύ καλοί παρουσιαστές για μένα, σε αυτό δηλαδή το είδος που κάνουν. Βέβαια ακούγονται κάποιες παρατήσεις που έχουν γίνει εκεί πέρα μέσα. Πιστεύω ότι χρειάζεται πάρα πολύ gossip σε ό,τι αφορά το ελληνικό στοιχείο, την Ελλάδα. Τι έγινε εδώ πέρα. Εκεί βλέπω ότι περισσότερο επικεντρώνονται και σε ξένο. Σε ένα ρεπορτάζ που δεν ξέρω αν αφορά την Ελληνίδα νοικοκυρά η οποία θα καθίσει να δει την τηλεόραση και από τη στιγμή που υπάρχουν τόσες άλλες εκπομπές που εξυπηρετούν αυτό το είδος. Πιστεύεις θα συνεχίσουν του χρόνου. Για την ώρα, επειδή το έχω συζητήσει, νομίζω και ξέρω ότι θα συνεχίσουν. Πέρσι με την Λίνα και με τον Καρτελιά, ακούγαμε ότι θα συνεχίσουν κανονικά. Πήγανε με δόξες και τιμές και τελευταία στιγμή έγινε το goodbye χωρίς και εκείνοι να το περιμένουν. Τα είπε όλα. Πολλά μας είπε η Τζόρτζια. Ευχαριστούμε πολύ, Τζόρτζια μου. Αυτό που είπε για τον Breakfast at Star είναι αλήθεια. Υπάρχουν γύρω στις 8 παραιτήσεις είναι. Από την έχουν εκπομπή. Γίνει μέχρι στιγμής, ναι. Γιατί? Εντάξει, υπάρχει πίεση στην εκπομπή, όπως όλες τις εκπομπές. Είναι μια πολύ ανταγωνιστική σεζόν και κάποιοι συνεργάτες έχουν αποχωρήσει καιρό. Από έχουν τη στιγμή. Ανέβει. Και γενικά το κανάλι θέλει να το ψάξει. Για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτές οι παραιτήσεις. Δεν τους έχει ρωτήσει, δηλαδή πόσοι άνθρωποι έχουν παραιτηθεί. Είναι 8 παραιτήσεις. 8 παραιτήσεις. Ωραία, αν έρθεις εσύ να παραιτηθείς, δεν θα σου πω γιατί, Κωνσταντίνα μου, θες να φύγεις.
Τι να ψάξει, δεν του έχουν πει. Γι' αυτό το κανάλι θέλει να το κάνει πιο. Να το... Ναι, βρε, αγάπη μου, δεν γίνεται. Δηλαδή την ώρα που παρετούμε, εγώ παρετήσα ή μπορεί να είναι και διαφορετικού λόγου ο καθένα. Δεν ρωτάνε. Δεν ξέρουν. Ναι, απλά θα το ψάξουν. Ψάξουν. Γιατί είναι σοβαρό θέμα. Και είναι δύσκολο. Και στην παραγωγή, όταν έχει 8 ανθρώπου μείον να βρει στη μέση τη σεζόν καινούριου ανθρώπου. Πάντω, επειδή όντω είναι και μια δύσκολη σεζόν, ζητάνε πάρα πολλά πράγματα όλε τι εκπομπέ και πολλοί ίσω δεν τα καταφέρουν, δεν μπορούν. Και αλλάζει και το περιεχόμενο. Είναι πολύ δύσκολη σεζόν. Τι πήγες να πεις, Νάντση. Παιδιά, η δύσκολη σεζόν είναι κάθε χρόνο, δεν είναι μόνο φέτος, αλλά είναι πάρα πολύ άβολο να ακούγεται μέσα σε... Είναι Φεβρουάριος, να ακούν τα παιδιά που κάνουν τώρα τον αέρα τους, ότι μπορεί και να μην... Δηλαδή... καλά τηλεόραση είναι, μην είμαστε το δηλαδή τηλεόραση. Η Τζόρτζια είπε ότι θα συνεχίσει όμως. Αυτό, όχι, δεν το λέω και την Τζόρτζια, λέω γενικά. Έχει περάσει από το μυαλό της, είμαι σίγουρη, δεν είναι κάτι που κοιμούνται στα συνεχάκια. Ναι, αλλά δουλεύουν τώρα προς ένα αποτέλεσμα και εννοείται. Για μια σεζόν, για όσο έχουμε συμβόλαιο. Και τέλεια να πηγαίνει κάτι, μπορεί 30 Ιουνίου να γίνει μισή στραβή. Και να αγάπη μου, και αέρα. Συμβόλαιο να έχει, μπορεί να μην φτάσει 30 Ιουνίου. Ξέρεις πώς είναι τηλεόραση. Ναι, αλλά... Και για την Ελένη Τσολάκη, επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ, προς το παρόν δεν έχει δεχτεί κάποια πρόταση. Ούτε από το Star που γράφεται, ούτε από τον Αντένα. Α, και για το Star γράφτηκε. Ναι, γράφτηκε για το Star. Προς το παρόν δεν έχει γίνει πρόταση για την μπορεί Ελένη Τσολάκη. Μπορεί να είναι στο μυαλό, είναι πλάνα σκέψη. Πολλές φορές γίνεται μια βολιδοσκόπηση πρώτα. Για μεταξύ το αν υπάρχει ενδιαφέρον. Ούτε βολιδοσκόπηση. Και με τα μίντια. Ούτε βολιδοσκόπηση. Δεν έχει χτυπήσει μάλλον, τηλέφωνο. Αυτό μάλλον γίνεται γιατί λύγει το συμβόλαιο της Ελένης το καλοκαίρι με το Open. Και πάει και καλά η εκπομπή της. Γιατί να μην το εγώ ξέρω ότι αν υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάει στον Αντένα η Ελένη θα είναι για το Σαββατοκύριακο. Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Αυτό ξέρω. Πάμε να συναντήσουμε τη Μαρίνα Χαραλάμπου, στην κόρη που είναι στην αίθουσα σύνταξη και έχει κι άλλα νέα τηλεοπτικά ζεστά καυτά. Μαρινάκι. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Τι μας φέρνεις? Παραμένουμε στον Αντένα, τώρα που φαίνεται υπάρχει λίγος αναβρασμός και για την πρωινή ζώνη. Όπως μας είπε και η κυρία Συρίχα, ένα πρόσωπο που είναι στη σκέψη του Αντένα μπορεί να είναι η Ελένη Τσολάκη, αλλά εγώ σας έχω και κάποια άλλα ονόματα. Μέχρι τώρα έχουμε ακούσει το όνομα του Γρηγόρη Αρναούτογλου και φαίνεται ότι ακόμη δύο γυναίκες παρουσιάστριες είναι στη σκέψη. Να πούμε βέβαια ότι τα λέμε όλα με επιφύλαξη γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς και όλα μπορεί να ανατραπούν. Και Μαρίνα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο Γιώργος έχει ένα συμβόλαιο το οποίο δεν επιτρέπει στον οποιονδήποτε να τον μετακινεί. Προφανώς αυτό θα γίνει με τη σύμφωνη πράγματα... γνώμη του Γιώργου. Ναι, το δηλαδή, πρέπει να υποδεχθεί να πάει απόγευμα. Για να φύγει από εκεί σημαίνει ότι το θέλει. Μπράβο. Γιατί πάει μια χαρά. Δεν θα τον έχει. Είναι να κάνει ενημέρωση μόνο, όχι ψυχαγωγία. Τα ονόματα αυτά λοιπόν είναι η Μαριέτα Χρουσαλά και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ένα όνομα που δεν είχαμε ακούσει μέχρι τώρα. Να είναι στις σκέψεις του Αντένα. Ξέρεις εμένα τι μου κάνει εντύπωση, ότι είναι πολύ διαφορετικά μεγέθη. Όταν βάζουμε στο τραπέζι τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για ένα συγκεκριμένο project και μαζί λέμε ή Μαριέτα Χρουσαλά ή Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, δεν έχουν το ίδιο βάρος. Δηλαδή είναι άλλοι άνθρωποι. Και ο Γρηγόρης, δεν ξέρω, πιστεύω ότι θέλει. Όχι, δεν ξέρω, αυτό είναι δική μου, το μυαλό μου το βγάζω. Να κάνει λίγο το παλιό πρωινό. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Γρηγόρης να κάτσει να κάνει αυτό. Τα πιο πολλά πρωινά αυτή τη στιγμή έχουν gossip θεματολογία. Κάθομαι σε ένα τραπέζι. Έχουν πολύ ενημέρωση. Και πολύ ενημέρωση. Δηλαδή δεν ξέρω αν ο Γρηγόρης θα ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω, συγγνώμη Μαρίνα, επειδή ο Γρηγόρης όταν είχε κάνει δήλωση σε σένα, νομίζω, που ήταν με τη σύντροφό του. Με την Άνση. Είχε πει ότι η Νάνση θα είναι πολύ καλή για πρωινό και εγώ προτείνω την Νάνση και το εννοούσε. Άρα το έχει στο μυαλό του ο Γρηγόρης και ο Γρηγόρης με την Νάνση θα ήταν, ναι. Και είναι και ζευγάρι τη ζωή. Γι' αυτό. Βέβαια έχει και το ραδιόφωνο. Κάνουν μαζί, είναι συνεργάτες στο ραδιόφωνο. Προφανώς και εκεί δημοσιογραφικά είναι. Μαρίνα, αν έχεις ολοκληρώσει, να σου πω εγώ τι ξέρω για όλο αυτό την τριπλέτα που παρουσιάσαμε. Ωραία, κάτσε να ολοκληρώσει. Ναι, ήθελα να προσθέσω ότι νομίζω η επιλογή θα έχει να κάνει και με το τι πρωινό, τι εκπομπή θα θέλουν να κάνουν. Οπότε νομίζω επειδή ο καθένας είναι ξεχωριστός, θα έχει να κάνει με αυτό. Γιατί αυτό που κάνουν τώρα τους πάει, έτσι. Ναι, η ενημέρωση πάει πολύ καλά. Ναι, ο Γιώργος... πάει στα νούμερα, δεν πάει στα εμπορικά. Ναι. Το θέμα είναι ότι για να πάει κάτι στα εμπορικά και να ανέβει το κομμάτι και εκεί, εγώ ξέρω ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει προβάδισμα για το ρόλο αυτό και για να αναλάβει την εκπομπή. Γιατί και το πρωινό που έκανε στον Α, όταν ήμασταν και μαζί, πήγαινε αρκετά καλά. Το Σαββατοκύριακο. Το αγαπάει πολύ η Κωνσταντίνα, το έχει πει πάρα πολλές φορές ότι θέλει να γυρίσει με πρωινό, το πρωινό, το καθημερινό. Είναι αυτό που της αρέσει. Το ότι έχει γίνει μητέρα βοηθάει και αυτό στο να μπορεί να προσεγγίσει πολλά θέματα με τρόπο που πια γνωρίζει η ίδια. Ο Γρηγόρης είναι εξαιρετικός το πρωινό. Αν το κάνει, θα το κάνει με τον παλιό τρόπο που ξέρει εκείνος. Θεωρώ ότι το ραδιόφωνο που είναι η μεγάλη του λατρεία δύσκολα θα το αφήσει ή θα το μειώσει για να σηκωθεί να πάει σε μία πρωινή. Λατρεία του και το πρωινό όμως.